έχετε δύο συνεχόμενους πρόεδρους που, ναι, τα έφερε η απλή αναλογική αυτά και ήταν εφιάλτης για τους δημάρχους, όμως στο διατάφτα, παρότι μεγάλο στοίχημα για εσάς ήταν η δημιουργία ενός κέντρου δημιουργικής απασχόλησης σε κάθε τοπική ενότητα, κάτι που θα έδινε ανακούφιση σε γονείς που δεν ξέρουν πού να έχουν τα παιδιά τους όταν είναι εργαζόμενοι. Ξεκινήσατε να φτιάξετε και άλλους παιδικούς σταθμούς, μείνανε πίσω. Οι υπηρεσίες του Δήμου, εκτός από τον πρόεδρο, δεν λειτουργούν. Κοιτάξτε, κύριε Τσαμπέ, ο κύριος Σταγράς τα πήγε πολύ καλά στο έργο των δημοσίων σχέσεων, χορούς, τραγούδια, εκδηλώσεις κτλ. Αλλά στην ουσία και στην υποδομή και στο έργο πήγε πολύ πίσω. Αυτό σημαίνει ότι τα έργα που έπρεπε να γίνουν για να βοηθηθούν οι μητέρες που δεν είχαν που να αφήσουν τα παιδιά τους με τα ΚΔΑΠ, τα έργα που έπρεπε να γίνουν με νέους βρεφονιπιακούς σταθμούς δεν προχώρησαν. Σε επίπεδο δημοσίων σχέσεων, καλά τα πήγε. Πέρα από αυτό όμως υπάρχουν προβλήματα. Και προβλήματα και καθυστερήσεις, αλλά μην ξεχνάτε ότι ο επικεφαλής ενός οργανισμού και εδώ, αυτός που είναι επικεφαλής στο ΚΕΠΑΠ, το Κέντρο Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος, όπως και στο Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής, είναι ανεξάρτητος. Δεν ελέγχεται από τον Δήμαρχο, δεν ανακαλείται από τον Δήμαρχο, όπως μπορώ να ανακαλέσω έναν αντιδήμαρχο. Ή ό,τι προτείνει ένας αντιδήμαρχος, εγώ το υπογράφω σαν σύμβαση, σαν δαπάνη. Δεν γίνεται το ίδιο με τους προέδρους των νομικών προσώπων του ΚΕΠΑΠ και του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής. Είναι ανεξάρτητοι. Έχουν δικό τους λογαριασμό, έχουν δικές τους δαπάνες προϋπολογισμό και τον εκτελούν. Και έχουν και την ευθύνη την αποκλειστική να λειτουργήσουν ή να μην λειτουργήσουν σωστά αυτοί και οι υπάλληλοι τους. Η παρεμβατικότητα. Εγώ τον εμπιστεύτηκα και δεν, από ό,τι φαίνεται, άξιζε την εμπιστοσύνη μου ο κ. Σταγράς. Ένα από τα πράγματα που συζητήθηκαν πολύ θετικά ήταν ότι όταν πρωτοαναλάβατε, αντί να πάνε όλοι οι παιδικοί σταθμοί σε ένα συγκεκριμένο μέρος, μοιράστηκαν σε διάφορες γιορτές. Έτσι δούλεψε όλη η αγορά και ισχύει αυτό που λέγατε εσείς Δήμος για όλους. Το ίδιο ίσχυε και για τα ΚΑΠΗ. Υπήρχαν πολλά γραφεία ταξιδιών που πήραν χρήματα και βοηθήθηκε η αγορά σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Αυτό άλλαξε. Στο πρώτο διάστημα ο κ. Σταγαράς ακολουθούσε τη γραμμή την οποία είχα. Γιατί μην ξεχνάτε ότι έγινε αρκετή δουλειά στο πρώτο διάστημα της θητείας μας στο Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής όπως και αλλού. Αλλά ακολουθήθηκε η γραμμή του Δημάρχου και οι προεκλογικές του υποσχέσεις. Στη διαδρομή άλλαξαν κάποια πρόσωπα και κάποιοι σε πρόσωπα είτε είναι νομικά είτε είναι εταιρείες. Εκεί λοιπόν αυτονομήθηκαν κατά κάποιο τρόπο και ουσιαστικά οι πρόεδροι και θέλησαν να ακολουθήσουν τη δική τους προσωπική πολιτική. Γι' αυτό ήταν και το σημείο τριβής μαζί μου. Εγώ παραμένω σταθερός σε αυτά που πιστεύω, στις αρχές και τις αξίες που υπηρετώ. Πιστεύω και υπηρετώ τους απλούς πολίτες, τους οποίους δεν τους ξέρω και με στήριξαν. Δεν εμπιστεύομαι παράγοντες ή όσους παίζουν παράγοντες και ξέρετε με ποιο τρόπο. Και αυτούς τους πολίτες εγώ αισθάνομαι την υποχρέωση να υπηρετήσω και από αυτούς τους πολίτες, τους απλούς πολίτες, θα ζητήσω ξανά την ψήφο τους. Βεβαίως, όποιοι αποκλίνουν, παρεκκλίνουν από αυτή τη γραμμή, δεν μπορούν να συνεργαστούν μαζί με τον Δήμαρχο και όφυλαν πολύ καιρό πριν να έχουν παραιτηθεί και να φύγουν.